Τις επόμενες μέρες, 5 μέχρι 9 του Μάρτη, θα πραγματοποιηθεί μια νέα έκθεση εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης στον Πειραιά, μετά από το ενδιαφέρον που εξεδήλωσε ο Δήμος Πειραιάς και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μιχαλολιάκος, να γίνει αυτή η έκθεση των κρητικών προϊόντων σε συνεργασία του Δήμου του με το Δήμο μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρέπει να σας πω ότι και πάρα πολλοί άλλοι Δήμοι έχουν εκφράσει επιθυμία να συνδιοργανώσουμε τέτοιες εκθέσεις αγροτικών προϊόντων δικών μας στις περιοχές τους. Με τη νέα δράση αυτή αποσκοπούμε ώστε τα προϊόντα τα οποία τα ποιοτικά τα οποία έχουμε και τα οποία θα είναι και τυποποιημένα και συσκευασμένα να πάρουν θέση εις τα ράφια και ο καταναλωτής από την άλλη μεριά να έχει σε χαμηλές τιμές τα προϊόντα τα οποία θα έχουμε στην έκθεση αυτή. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή και στηρίζει και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας. Απλά καλούμε τον Χανιώτικο, το Χανιώτη που βρίσκεται στον Πειραιά ή στην Αθήνα να παρευρεθεί αυτές τις μέρες και να με τον τρόπο του αυτό να δείξει την συμπαράστασή του στους παραγωγούς της Κρήτης. Εγώ με τη σειρά μου ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που την ΕΤΑΝΑΠ το νερό Σαμαριά που εκτυπώθηκαν 50.000 φλέγερς τα οποία θα πάνε δια τον ΕΛΤΑ του Πειραιά σε όλα τα σπίτια των περιοτών για η γνωστή η εκδήλωσή μας. Να ευχαριστήσω τους Μήλους Κρήτης που προσέφεραν μία παλέτα αλεύρι για τους ανήμπορες οικογένειες του Δήμου Πειραιά και την συνεργατική ΑΕ που προσέφερε 10 τόνους πορτοκάλια τα οποία θα πάνε στα νηπιαγωγεία αλλά και σε ανήμπορους δημότες.